βλέπετε ήδη τον παιδίατρο, τον κύριο Μάριο Ανδρέου, που μας βοηθά πάντα να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Ανδρέου. Και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος, στη σύνδεσή μας. Γεια σας, κύριε Εξαδάκτυλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αναστασοπούλου. Καλημέρα στους θεατρικούς και τους τηλεθεατές. Με την πρώτη ευκαιρία που θα είστε στην Αθήνα, σας περιμένουμε και εσάς στο στούντιο, μιας και σιγά-σιγά έχουμε επανέλθει σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. Κύριε Ανδρέου, πριν από λίγες μέρες τα λέγαμε εδώ μαζί. Μας είχατε πει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ότι τα περισσότερα παιδιά θα νοσήσουν από Σεπτέμβρη από κορονοϊό. Είχαμε θορυβηθεί όλοι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα συμβεί. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Έτσι, η μετάλλαξη Δέλτα και η οποιαδήποτε μετάλλαξη, αλλά κυρίως η Δέλτα, είναι μια φλόγα που καίει ξερά χόρτα. Έτσι, πραγματικά, δηλαδή θα μεταδοθεί σε όλο τον παιδικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει δεύτερη λύση. Ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε. Βέβαια, ο παιδικός πληθυσμός, δεν ξέρουμε ότι δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος για να αποφασίσω τον εμβολιασμό. Υπάρχουν οι ρυθμιστικές αρχές, το οποίο θα το συζητήσουμε. Χθες ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό, και η κυρία Κεραμέζ μας το έλεγε πριν από λίγο, να ανοίξει όσον ούπο η πλατφόρμα και για τα παιδιά 12-15. 20.000 οι έφηβοι που έως τώρα έχουν κλείσει ραντεβού. Αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για τρεις τάξεις του λυκείου, για όλο το λυκείο. 300.000 παιδιά ουσιαστικά. Λίγα. Είναι κάτω από το 10%. Κάτω από το 10%. Κάτω από το 10%. Ναι. Το 20% είναι κάτω από το 10%. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διστακτικότητα, η οποία πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε και να πούμε πολλά πράγματα, όταν το 39%, το 40% του ενήλικου πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο. Έτσι, μετά από τόσες ιστορίες, τόσες ενημερώσεις κτλ., το 40%, 4 στους 10 ενήλικες δεν θέλει να εμβολιαστεί. Είναι δεδομένο ότι ένα παιδί γυμνασίου, λυκείου, δημοτικού και να νοσήσει από κορονοϊό δεν θα νοσήσει βαριά? Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ή όχι? Όχι, δεν θέλουμε να θεωρούμε δεδομένο. Σαφέστατα, συμπεριφέρεται με καλύτερο τρόπο η νόσηση στην παιδική ηλικία. Αυτό το γνωρίζουμε. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά όταν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως είναι ή υπάρχει η σαρκία, και θέλω να το τονίσω αυτό, διότι στην Ελλάδα με τις τελευταίες μελέτες έχει αναφερθεί ότι το 25% του παιδικού πληθυσμού είναι παχύσαρκο. Και ο παχύσαρκος έτσι κινδυνεύει να νοσήσει βαρύτερα και να μπει και στη ΜΕΘ με μεγαλύτερες πιθανότητες. Mm-hmm. Γιατί ο λιπόδης ιστός είναι σαν ένα όργανο το οποίο λειτουργεί υπέρ της βαριάς νόσησης. Εσείς είστε υπέρ του εμβολιασμού και στην ηλικιακή κατηγορία 12-15? Κοιτάξτε να δείτε, είμαι υπέρ, ναι, αλλά αυτό είναι γνώμη μου. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι που θα αποφασίσουν. Δεν θα αποφασίσουν τι θα πει ο κύριος Ανδρέου ή ο κύριος Εξαδάχτυλος. Καλημέρα, κύριε Εξαδάχτυλε. Άρα οι ρυθμιστικές αρχές θα αποφασίσουν. Πάντως, το είπε ο κύριος Εξαδάχτυλος, κύριε Ανδρέου, οι άνω των 50 πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν ευπαθείς ομάδες, ευπαθή παιδιά. Οπωσδήποτε, θα το ξαναπούμε πολλές φορές, πρώτα προηγούνται οι ενήλικες. Μετά έπονται οι ευπαθείς ομάδες και τα ευπαθή παιδιά. Έχουμε πραγματικά αρκετά παιδιά τα οποία έχουν ευπάθεια, τα οποία θα θέλανε να εμβολιαστούν, αλλά δεν έχουν ανοίξει βέβαια οι πλατφόρμες για αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή, ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο είναι πολύ ευπαθές, έχει περάσει λευχαιμία κτλ., πιθανότητα και αυτό να ήθελε να εμβολιαστεί. Αλλά αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Εξαδάχτυλο. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες έχουν μέσα αρκετά ευπαθή άτομα, mm-hmm, τα οποία τα παιδιά θα το μεταδώσουν πάρα πολύ γρήγορα. Άρα, όσοι οργανώνουν, κύριε Ανδρέου, τώρα τις διακοπές τους, επειδή από σήμερα δίνει τη δυνατότητα να μπει στην πλατφόρμα, κλείνει το ραντεβού και εμβολιάζει ακόμη και την ίδια μέρα. Ακριβώς, ναι. Όσοι ετοιμάζονται να πάνε διακοπές και μας ακούνε τώρα, προλαβαίνουν να κάνουν το εμβόλιο πριν ξεκινήσουν τις διακοπές? Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό και με ρωτάνε πραγματικά ότι δεν θα προλάβουμε το Σεπτέμβριο να έχουμε ενουσιακό τείχος και στα παιδιά με την έννοια. Και με μία δόση όμως αξίζει, γιατί ο άλλος λέει, άσε, μόλις γυρίσω τώρα από τις διακοπές θα κάνω και τις δύο. Σαφέστατα, όσα άτομα ξεκινάνε την πρώτη δόση, θα κάνουν και τη δεύτερη. Δηλαδή, είναι πραγματικά απαιτείται εγρήγορση τώρα το καλοκαίρι, όπου και αν βρισκόμαστε. Όσα άτομα θέλουν να εμβολιαστούν, πρέπει να εμβολιαστούν. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Ανδρέου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει και ο κύριος Εξαδάκτυλος, γιατί πολλοί λένε, εντάξει, να κάνουν την πρώτη δόση και άμα νοσήσω κατά τη διάρκεια των διακοπών και πάλι είσαι προστατευμένος. Σαφέστατα. Από το να μην ήσουν καθόλου εμβολιασμένος. Αρκετά μεγάλο ποσοστό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αλλάζουμε.